εγκυμονή κίνδυνος. Αυτό όμως δεν μπορώ να, να σου το πω εγώ, υπεύθυνε η ΔΕΙΑΧ. Το τι θα μπορεί να κάνει και τι πρέπει να κάνει. Ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας απρόβλεπτης βλάβης που θα είχε επιπτώσεις στο έργο ανάπλασης και θα άφηνε χωρίς νερό το σύνολο της παλιάς πόλης, προκαλεί το δίκτυο ίδρυυσης που διέρχεται της οδού Χάλιδων. Η μελέτη του έργου δεν προβλέπει αντικατάσταση των αγωγών και θέση της ΔΕΙΑΧ είναι ότι αντέχουν. Επιφυλάξεις εκφράζει ο ανάδοχος, με το Δήμο Χανίων, που είναι και ο φορέας υλοποίησης, να βρίσκεται ουσιαστικά στη μέση. Υπάρχει ένας αγωγός όντως μαντεμένιος. Εμείς έχουμε ζητήσει από την ΔΕΙΑΧ να κάνει μια αυτοψία και για να μας ενημερώσει εάν απαιτείται, αλλά νομίζω ότι αυτό θα μας το πει η υπηρεσία ίδρυυσης, η οποία έχει και την ευθύνη. Δεν μπορώ να ξέρω την ποιότητά του ή πόσο καλό είναι κτλ. Από ό,τι είπανε από τη ΔΕΙΑΧ είναι πολύ καλό και δεν χρειάζεται αλλαγή. Μπορεί να είναι παλιό, είναι όμως από μαντέμι, ένα υλικό πάρα πολύ καλό, μεγάλης αντοχής, το οποίο τα τελευταία 15 χρόνια δεν είχαμε καμία βλάβη. Σκεφτείτε, όταν σε ένα δρόμο δεν έχουμε κάνει παρέμβαση για βλάβη του δικτύου για αποκατάσταση ζημιάς, δεν έχει κανένα λόγο να πάμε σήμερα να αντικαταστήσουμε ένα τέτοιο δίκτυο. Η αγωγή του δικτύου ίδρυυσης στην οδό Χάλιδων τοποθετήθηκαν πριν από περίπου 40 χρόνια. Η ανάδοχος εταιρεία, με εγγραφό της προς τη Δημοτική Αρχή των Χανίων, έχει ενημερώσει για τους κινδύνους που εγκυμονεί η μη αλλαγή του δικτύου ίδρυυσης. Δεν μπαίνει θέμα να οικονομήσουμε τέτοιου είδους ανησυχίες. Αν στη φάση της κατασκευής υπάρξει οποιαδήποτε βλάβη, που πολλές φορές είναι πιθανόν από την κατασκευή των έργων, τότε θα αντικαταστήσουμε το κομμάτι το οποίο θα έχει το πρόβλημα. Οι εργασίες στην οδό Χάλιδων προχωρούν με το ξύλωμα των πεζοδρομίων και τις εξκαφές του οδόστρωμα, οι οποίες και αποκαλύπτουν την κατάσταση των δικτύων. Για το Δήμο Χανίων, το θέμα της αντικατάστασης των αγωγών ίδρυυσης παραμένει ακόμη ανοιχτό. Δεν υπάρχουν οριστικές αποφάσεις σε ένα έργο που βρίσκεται εν εξέλιξη και μάλιστα τόσο σημαντικό και στην καρδιά της παλιάς πόλης των Χανίων. Από την άποψή μας είναι οριστικό. Ενημέρωση γιατί την ιδιωρή και πρέπει να αλλάξουμε και το δίκτυο ομβρίων και το δίκτυο ακαθάρτων όλο και να κάνουμε κάθε φορά με αφρομή μια ανάπλαση ενός δρόμου ριζική αντικατάσταση των δικτύων. Αν είχαμε την πολυτέλεια, την οικονομική για να το κάνουμε αυτό, για μένα είναι στα όρια της σπατάλης. Όλα τα έργα έχουν ένα ποσοστό 15% επί του προϋπολογισμού τους απροβλέπτων εργασιών για ακριβώς αυτόν τον λόγο, γιατί πολλές φορές δεν μπορεί να προβλεφθούν όλα σε μία μελέτη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα δηλαδή χρηματοδότηση, να το πούμε έτσι, εάν απαιτηθεί να αλλάχθει. Σημειώνεται πάντως ότι το κόστος μιας πιθανής αντικατάστασης του δικτύου ίδρυυσης στον υποκατασκευή και διαμόρφωση δρόμο της Χάλιδων εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσει τις 20.000 ευρώ.